Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να τι μας έσπασε τη μύτη, κυρίες και κύριοι. Ένα υπερτέλειο φαγητό οικογενειακό και πάνω απ' όλα εύκολο και οικονομικό. Σήμερα έχουμε φτιάξει κατσικάκι ή αρνάκι, ό,τι βρείτε μας κάνει το ίδιο, με πατατούλες και καροτάκια στο φούρνο. Πάρα πολύ μαλακό, πρέπει να κόψουμε. Ναι, για να κόψω όμως, κόψει γιατί... Έρχομαι εγώ εδώ, έρχομαι εγώ εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, έχει λιώσει το κρέας. Είναι, τι να πούμε, τέλειο. Κοίτα. Κόψε, κόψε, κόψε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Να κόψουμε λίγο. Και μου τρέχουν τα σάλια πάνω από το φαγητό. Σαν να το έχω. Μου τρέχει τα σάλια πάνω από όλο το ταψί. Οπότε μην μπορεί να φάει άλλος άνθρωπος. Κρίμα, ρε, να πάρει το πάρουμε σπίτι. Αχ, κρίμα. Κατερίνα, σου βάζω λίγο κρεατάκι εδώ πέρα. Μπορεί να βάλει και έξτρα. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Να είσαι καλά. Ο κρατερός, πατατούλες ωραίες, να κεράσω παρακαλώ. Κέρνα λίγο. Και... Ότι θα σου λέγαμε όχι. Ναι, ξέρω εγώ, μπορεί να μην θέλετε. Mm-hmm. Και κρατερέ, συνέχισε να βάλει γιατί μάλιστα, έχω, κάτι, έχω κάτι εδώ να φέρω. Μισό λεπτό λίγο. Το σημαντικότερο από όλα ξέρω είναι ότι αυτό το φαγητό είναι πάρα πολύ ελαφρύ γιατί έχουμε φτιάξει αυτή εδώ τη σάλτσα. Πάω στο σωτήριο. Να σε βοηθήσω. Ότι δεν μπορώ. Σάλτσα με μυρωδικά. Πάρα πολύ φρέσ. Θα μπει, δεν έχει καθόλου σκόρδο μέσα αυτή η σάλτσα. Ούτε μπούμε. Εδώ, κοίτα, κοίτα. Θα δώσει αυτό που χρειάζεται για να απογειωθεί η γεύση από αυτό το φαγητό και να καλύψουμε και αυτή την έντονη γεύση που έχει πολλές φορές το κατσίκι ή το αρνάκι ότι χρησιμοποιούμε. Έχουμε βάλει και μια μαρινάδα βέβαια πριν το ψήσουμε, αλλά όλος ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ ωραίος και το φαγητό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Πάμε να δούμε την κάρτα και πάμε για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αρνάκι μπούτι στο φούρνο με πατάτες και λαχανικά. Θα χρειαστούμε ένα μπούτι περίπου στο 1,5 με 2 κιλά αρνίσιο, μπορείτε να πείτε και κατσικίσιο. 4 με 5 σκέλιδες σκόρδο, προαιρετικά, αλλά είναι τέλειο. Προαιρετικά το λέω για τον κρατερό, τέλος πάντων. Μα αλλά είναι δυνατόν να μην βάλει σκόρδο σε αυτό, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. 1,5 κιλό πατάτες baby, 2 πιπεριές φλωρίνης, 2 καρότα. Θέλουμε τώρα, για να κάνουμε μία επάλυψη πριν το ψήσουμε, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 3 κουταλιές σούπας ξύδι βαλσάμικο και 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα. Θα κάνουμε ένα μασαζάκι και πάμε τώρα στην πανεύκολη σάλτσα μυρωδικών. Θα χρειαστούμε 3 τέταρτα του φλιτζανιού ελαιόλαδο, 1 τρίτο από ένα ματσάκι μαϊντανό χωρίς τα πολλά κοτσάνια, μισό ματσάκι δυόσμο, συνήθως τα ματσάκια δυόσμου είναι πιο μικρά, περίπου 2 κλαμναράκια δεντρολίβανο μεγάλα. Θα βάλουμε εδώ, έχει ένα λάθος, δεν θέλουμε χυμό, μόνο ξύσμα από ένα λεμόνι. Και μία κουταλιά της σούπας μέλι, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο, μία πιπεριά τσίλι προαιρετικά, αλλά δίνει πολύ ωραία σπιρτάδα, αλλά την πιπέρι και τελειώσαμε και έχουμε αυτή εδώ την τέλεια... Αυτό είναι το ίδιο. Βάλε αυτό, αυτό έχει λίγο πιο πολύ λεμόνι. Θα βάλω και τα δύο. Για το φαγητό αυτό είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να φτιάξετε. Πραγματικά σε δύο βήματα θα το κάνουμε. Το ένα είναι στο ταψί, θα το ξεχάσετε στο φούρνο. Θα βάλετε ένα timer στο κινητό ή κάπου τέλος πάντων να μην το ξεχάσετε πολύ στο φούρνο και δεν φάτε το μεσημέρι. Και θα φτιάξουμε και τη σάλτσα όλα τα υλικά μας στο μούλτι και τελειώνουμε. Πάμε, ξεκινάμε. Παίρνω και αυτή πρώτα απ' όλα. Την από πάνω να βάλετε οπωσδήποτε. Αυτή είναι η καλύτερη. Οπωσδήποτε. Παίρνω ένα μεγάλο πυρέξ ή ένα ταψί. Αυτό μου κάνει τέλεια. Και ξεκινάμε. Έχουμε τις πατάτες, τις οποίες, άμα πάρουμε πατάτες baby, είναι ωραίες γιατί η φλούδα δίνει αρκετή γεύση. Ναι, η φλούδα έχει γεύση και έχει και θρεπτικά συστατικά. Κόβουμε στη μέση, έχω κόψει τις υπόλοιπες. Εντάξει, αν κάποιες είναι πιο μεγάλες, μπορούμε να τις κόψουμε και στη μέση και ξανά στη μέση. Αλλά αυτές είναι σχεδόν όλες το ίδιο μέγεθος. Τώρα, έχουμε τις πατάτες μας εδώ. Πάμε. Παίρνουμε πιπεριά φλωρίνης και καρότα. Τέλειο. Τι θα κάνουμε, θα κόψουμε, όταν το κάνουμε και έτσι, με το γνωστό αυτό τρόπο, βγάλουμε τα σποράκια. Εδώ, κοιτάξτε, κολπάκι, δούμαστε. Κλαπ. Και βγήκε. Και στην ουσία, πετάμε μόνο αυτό που πρέπει να πετάξουμε. Κάνουμε και μία τομή στη μέση, το ανοίγουμε, βγάζουμε τα περιτά σποράκια. Το έχω μάθει τον Αριών αυτόν. Με κοροϊδεύουν εδώ πέρα, γιατί φροντίζω το πιάτο να έχει μία παρουσίαση. Καλά, είσαι θεός. Και μου λέει ο Θωμάς, δεν βαθμολογήσει για το πιάτο σου. Και μετά όμως μου είπε ότι θα περάσει στην επόμενη φάση. Από μένα είναι ναι. Ορίστε, Θωμά. Τα βλέπεις. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Κόβουμε το καρότο σε περίπου 4 με 5 εκατοστά κομματάκια, τα οποία θα τα κόψουμε και αυτά στη μέση. Είναι ένα ρουστίκ φαγητό, πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ οικογενειακό, πάρα πολύ οικονομικό. Ένα ρουστίκ. Ναι, ρουστίκ φαγητό. Τώρα, ρουστίκ φαγητό, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, κρατερέ, τώρα έφαγες πρώτη φορά. Λοιπόν, τα καροτάκια θέλουμε να είναι ωραία, μεγάλα, να καραμελώσουν και να μην παραμαγειρευτούν. Οπότε θα τα αφήσετε και έτσι μεγάλα, δεν μας πειράζει. Εδώ χοντροκόβουμε
Την πιπεριά Φλωρίνης, μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω όπως ξέρετε με πιπεριά Φλωρίνης. Είναι και ελληνική και είναι και πολύ πιο οικονομική από την κόκκινη πιπεριά, η οποία πολλές φορές είναι και τρεις φορές πιο ακριβή. Και γιατί να μην επιλέξουμε ελληνικό προϊόν. Πες μου, εσύ. Στη Φλόρι να έχεις πάει ποτέ. Όχι, γενικά. Λοιπόν, να πας, γιατί εκεί οι άνθρωποι. Τι κάνουν. Τις χρησιμοποιούν και κάνουν διάφορα φαγητά. Φουλ. Καταρχήν σε περιμένουν. Είμαι καλά, αυτό σίγουρα. Λοιπόν, όσο με περιμένουν στη Φλόρινα, θα έρθω κάποια στιγμή. Έχω βάλει τις πατάτες μέσα στο πυρέξ ή στο ταψί. Θα ρίξουμε από πάνω τα λαχανικάκια, εδώ τα ωραία. Και προχωράμε με τι. Πρέπει να βάλουμε λίγο γεύση, να βάλουμε λίγο αλάτι και πιπέρι και ελαιόλαδο. Και τα εδώ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Ωραία, ένα. Βάζουμε και πιπεράκι, όπς, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 με 200 βαθμούς στον αέρα. Βάζουμε περίπου 3 με 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, έτσι, να πιάσουν τα λαχανικάκια μας. Κρατερέ, δεν μιλάς, τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος κάθεται εκεί, απολαμβάνει, τι να κάνει. Τι συμβαίνει. Είπα, ένα τόσο ωραίο πιάτο που έφτιαξε, θέλει και το χρόνο του τον αντίστοιχο να το απολαύσει. Δεν μιλάς έτσι. Ωραία, ανακατεύουμε καλά όλα τα λαχανικά και πάμε τώρα στο αρνάκι. Θα το πάρω με τη λαδόκολλα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ παίρνουμε ένα μαχαίρι και κάνουμε περίπου 5 τομές σε διάφορα σημεία του κρέατος. Γιατί? Γιατί αυτό είναι και το μυστικό. Μπορεί να το έχετε δει σε πολλές συνταγές. Κόβουμε. Βάλε το σκόρδο. Και βάζουμε μέσα το σκόρδο στο κρέας, έτσι ώστε να νοστιμήσει. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για τον Κρατερό ή τον Δημήτρη Σταματόπουλο, τον σκηνοθέτη μας, αλλά δεν πειράζει. Θα αφήσω ένα σημείο εδώ πέρα λίγο που δεν θα βάλω. Δεν ήταν να δυσκολεύονται να το τρώνε πάντως στο φαγητό. Ναι, ναι. Να μην πάρει μυρωδιά. Λοιπόν, έχω βάλει 5 σκόρδα εντωμεταξύ εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε σε ένα μικρό μπολάκι ξύδι βαλσάμικο. Μία κουταλιά της σούπας μέλι και τι μουστάρδα, συγγνώμη, εδώ, καταπληκτικό το φαγητό, δεν υπάρχει αυτό. Είναι τόσο απλό και το σημαντικό είναι αυτή την τεχνική που σας δείχνω συνέχεια. Μην νομίζετε ότι η μαγειρική είναι καμιά πυρηνική επιστήμη. Okay, πρέπει να, άμα ακολουθούμε κάποια πράγματα, 1, 2, 3, τα φαγητά μας βγαίνουν τέλεια. Και αυτό που σας έχω δείξει πολλές φορές με το ταψί στο αλουμινόχαρτο, το βάζουμε, το αφήνουμε, χωρίς να πρέπει να το έχουμε κλείσει πάρα πολύ καλά, να μην δραπετεύσει ο υδρατμός από μέσα. Το φαγητό βγαίνει λουκούμι, τέλειο και όλοι λένε πώς το φτιάχνουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνουμε, Κατερίνα. Τι. Όπως βλέπεις. Ανακατεύουμε. Είναι αυτό. Ωραία. Ανακατεύουμε τη μουστάρδα, το ξύδι, βαλσάμικο και το μέλι, γιατί θα κάνουμε ένα μασαζάκι τώρα. Μασαζάκι τώρα, αυτό θέλω να πω. Πολύ ωραίο μασαζάκι. Καλό είναι, καλό είναι. Εγώ δεν θα βάλω εδώ έξτρα ελαιόλαδο, γιατί το μπουτάκι είναι λιπαρό, οπότε δεν χρειάζομαι έξτρα λιπαρά. Και τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε την μπουτάρα εδώ, το βάζουμε πάνω στο ταψί και εδώ είμαστε τώρα, κοίτα. Τώρα, μιας και φοράμε γαντάκια. Βγάζουμε, πετάμε και αυτό. Τι κάνουμε. Αλήφουμε λίγο και από τις δύο πλευρές. Σούπερ. Και τώρα ήρθε η ώρα να το βάλουμε στο φούρνο. Δεν θα βάλουμε άλλα μυρωδικά, γιατί θα βάλουμε μια πολύ ωραία και έντονη σάλτσα μυρωδικών. Τι θες να κάνεις. Ήθελα να το πάω στο φούρνο. Ήθελα να το πάω στο φούρνο. Τέλειο timing. Κοιτάξτε τώρα. Εδώ αυτή η τεχνική του κλείνω με αλουμινόχαρτο πάρα πολύ καλά, είναι και πάρα πολύ σημαντική. Δεν χρειάζεται να βάλετε νερό, γιατί τα λαχανικά όπως και το κατσικάκι αρνάκι, ό,τι επιλέξετε, θα βγάλουν και υγρά και λιπαρά, οπότε θα έχουμε και υδρατμούς μέσα στο πυρέξ ταψί, ό,τι χρησιμοποιήσετε. Πάμε τώρα, είπαμε, 190 με 200 βαθμούς, στους περίπου 2 ώρες το ψήνουμε, καθαρέ το παίρνεις. Μάλιστα, σεφ. Και μετά τις 2 ώρες ανοίγουμε το φούρνο, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 230 για να δώσουμε ένα ωραίο καβουρδισμένο χρώμα. Τέλειο. Ίσως χρειαστεί να βγάλετε το κρέας, αν έχει πάρει ωραίο καβουρδισμένο χρώμα, και να αφήσετε τις πατάτες λίγο ακόμα για 5-10 λεπτά παραπάνω. Τελειώνουμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει το πόσο γρήγορο είναι αυτή η σάλτσα. Ένα μούλτι. Προσθέτουμε μέσα. Ελαιόλαδο. Εγώ σεφ. Θα βάλουμε όλα εδώ. Εγώ θέλω να μου δώσεις. Προσθέτουμε στην ουσία όλα τα υλικά μέσα στο μούλτι. Καλό είναι να μην βάλουμε πολλά κοτσάνια. Εδώ, μπρέλια. Θέλω και ένα. Εκεί τα τελευταία. Αυτά εδώ. Ακριβώς. Μάλιστα, σεφ. Είμαστε
Σχεδόν έτοιμη, τα βρεθώνουμε μέσα. Βάζουμε και το μέλι. Βάζουμε και μια πιπεριά τσίλι. Μπορούμε, όπως βλέπετε, είναι αυτή που δεν πρέπει να τη φάμε ολόκληρη. Ναι, γιατί. Όχι, εννοώ ότι είναι αυτές πολύ καυτερές, δεν και είναι. Και λίγο ξυσματάκι από λεμόνι. Θέλω το μούλτι να μου δώσεις. Μάλιστα, σεφ. Και τελείωσα σε. Ορίστε, σεφ. Πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κοίτα. Πιο κοντά. Αυτά για σήμερα. Αυτή είναι η σάλτσα. Σε λιγότερο από ένα λεπτό φτιάξατε την τέλεια σάλτσα για να συνοδεύσετε αυτό το καταπληκτικό αρνάκι κατσικάκι που διαλέξατε. Είναι τέλεια σάλτσα, πιστέψτε με. Μπορείτε να βρίσκετε τις συνταγές μου στο site μου, λαμπροστακέρος.com. Κάντε με follow στο Instagram να βλέπετε όλες τις συνταγές που ανεβάζω και. Πού είναι η Κατερίνα, Κατερίνα.